στα σκοτεινά. Το τελευταίο βράδυ του Αυγούστου και κάτω από το φως της Υπερπανσελίνου, ντόπιοι και επισκέπτες απόλαυσαν μια μουσική παράσταση από τον Λουδοβίκο των Αναγίων. Το μουσείο του El Greco στο Φόδελε υποδέχτηκε τη γυναίκα του Χερόνιμα de la Cuevas σε έναν πνευματώδη μονόλογο. Η Χερόνιμα τελικά έχω να πω ότι ήρθε στο Φόδελε, μόνο που ήρθε χωρίς τον Γκρέκο. Περάσαμε πολύ όμορφα, ελπίζω... Και το είδα και ότι και ο κόσμος εισέπραξε αυτό που θέλαμε ουσιαστικά για την παράσταση να δώσουμε. Όμορφο νότιε, νομέ, στο να δει. Η Χερόνιμα μας εισήγαγε στην έκθεση ζωγραφικής του Λουδοβίκου των Αναγίων με τίτλο «Όταν ο δρόμος ονειρεύεται ουρανό», που εγκαινιάστηκε το ίδιο βράδυ στον εκθεσιακό χώρο του μουσείου και θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Τι να πω, στον απόϊχο μια βραδιάς, τώρα που μιλώ, έχω στα αυτιά μου τους ψιθύρους των ανθρώπων που φεύγουν και τους αισθάνομαι ικανοποιημένος, όπως και εγώ. Ο Λουδοβίκος των Αναγίων πάντοτε μοναδικός, ανεπανάληπτος, κάθε φορά μας δείχνει ένα διαφορετικό πρόσωπο αποκαλύπτοντας τις βαθύτερες πτυχές της ψυχής του. Σαν τη Σαλόμη βγήκε βόλτα στο λιμάνι. Όταν ξεκινήσαμε πραγματικά δεν πίστευα αυτό που θα ζήσουμε στη σημερινή Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Όντως ήταν πολύ μαγική βραδιά. Είναι τιμή μου που τραγούδησα με το σχήμα του Λουδοβίκου των Αναγίων. Σε ένα μοναδικό τόπο. Σημείο αναφορά για το Δομένικο Θεοτοκόπουλο. Μια μαγευτική βραδιά από το Λουδοβίκο των Αναγίων υπό το φως της Πανσελίνου. Σίγουρα θα μείνει αξέχαστη σε όλους που είχαν την τύχη σήμερα να βρεθούν εδώ. Την Χερόνιμα ενσάρκωσε η Εμμανουέλα Μαριούλα, ενώ τον Λουδοβίκο συνόδευσαν στην κιθάρα ο Δημήτρης Καραμούζος, στη φυσαρμόνικα και στην αφήγηση ο Μανώλης Μπαρδάνης και στο τραγούδι Στέλλα Σιραγάκη.